Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2019, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί, όπως κάθε βράδυ, αυτή την ώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv ή μέσα από το YouTube στη διεύθυνση TV Επιλογές. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Περίπου 880.000 πολίτες αναμένεται να ωφεληθούν από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Η αύξηση θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου 2019, ενώ η τελική απόφαση για το ακριβές επίπεδο της αύξησης αναμένεται να ληφθεί αύριο Τρίτη, καθώς πρόκειται να υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση. Περίπου 880.000 πολίτες αναμένεται να ωφεληθούν από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και περίπου 280.000 δικαιούχοι επιδομάτων του ΑΕΔ που επηρεάζονται άμεσα. Παράλληλα με την αύξηση στον κατώτατο μισθό, το αρμόδιο Υπουργείο δρομολογεί την κατάργηση του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Documento η Υπουργός Εργασίας, κυρία Έφη Αχτσιόγλου, το ακριβές επίπεδο της αύξησης θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα υπογράψω την υπουργική απόφαση για την αύξηση που θα ισχύσει από 1η Φεβρουαρίου. Παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα καταργήσουμε το λεγόμενο υποκατώτατο μισθό, θα υλοποιήσουμε έτσι την κεντρική μας δέσμευση απέναντι στον κόσμο της εργασίας και τους νέους, καταλήγει η κυρία Χτσιόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό αύξησης ανέρχεται κοντά στο 8%. Συγκεκριμένα, αγγίζει τα 633 ευρώ από τα 586 που είναι σήμερα. Η τελική απόφαση για το ακριβές επίπεδο της αύξησης αναμένεται να ληφθεί αύριο, καθώς πρόκειται να υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση. Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από 1η Φεβρουαρίου χωρίς ηλικιακές διακρίσεις, γεγονός που αυτόματα οδηγεί στην κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου θα οδηγήσει στην ενίσχυση 24 επιδομάτων και ειδικών παροχών που χορηγεί ο ΑΕΔ. Βοηθήματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας είναι τα εξής. Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων, 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτησαν ποινή στερητική της ελευθερίας, 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών, 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Ειδικό εποχικό βοήθημα. Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου, ανειδίκευτου εργάτη. Οι δασεργάτες, ρήτινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου. Οι μισθωτοί τουριστικού και επισητιστικού κλάδου το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου. Στα μπλόκα και πάλι στερεοί αγρότες από το πρωί της Δευτέρας 28 Ιανουαρίου 2019. Με περισσότερα από 150 τρακτέρ, αγρότες από τις περιοχές των Δήμων Σερών, Νιγρίτας και Στριμώνα πραγματοποίησαν δυναμική εμφάνιση στον κόμβο του Λευκώνα, διαμαρτυρώμενοι για την κατρακύλα του πρωτογενούς τομέα αλλά και για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Άρχισαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών σήμερα και στο νομό Σερών με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να στείλουν τα τρακτέρ τους στον κόμβο του Λευκώνα έξω από τις Σέρες. Περίπου στις 12 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα λύνονται με αγώνα στο δρόμο. Είμαστε αυτής της άποψης. Καλούμε και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είμαστε αρκετοί. Θα έρθουν κι άλλοι. Ήδη ξεκινήσαν τα παιδιά. Από το σκοπό ψυχικό με Λυγκίτση θα έρθουν και άλλοι και θα είμαστε εδώ για έναν αγώνα δίκαιο, έντιμο, χωρίς ακρότητες. Καλούμε και όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες βιώνουν την οικονομική λέλαπα την οποία βιώνουμε και εμείς να έρθουν στο πλευρό να δυναμώσουν τον μπλόκο, παιδιά. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν μπορεί να γίνει καλλιέργεια με αυτό το κόστος παραγωγής. Σας λέω ένα παράδειγμα, ένα 40 πετρέλαιο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλλιέργεια να είναι βιώσιμη. Με αυτές τις εξυφτιλιστικές τιμές τα προϊόντα τα οποία παράγουμε, με αυτό το φορολογικό, με αυτό το ασφαλιστικό και μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό, το συνταξιοδοτικό. Οι Ελληνίδες αγροτιστές βγαίνουν στα 67, παιδιά. Στα 67, ενώ καμία άλλη κοινωνική ομάδα δεν βγαίνει σε αυτή την ηλικία. Είναι κρίμα, είναι ντροπή. Είμαστε εδώ για να πιέσουμε την κυβέρνηση να σκύψει τα προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι με μεγάλη ευκολία τα προηγούμενα χρόνια ήταν στα μπλόκα,
παροτρύναν αγρότες να βγουν στα μπλόκα, ήταν μαζί μας, αλλά προφανώς τους έχει ζαλίσει η εξουσία ή έχουν κοντή μνήμη. Εμείς είμαστε εδώ για να τους το θυμίσουμε. Σήμερα ξεκινάμε τις απεργίες μας, τις κινητοποιήσεις μας. Ο στόχος μας είναι ένας, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Να κερδίσουμε το πετρέλαιο, να κερδίσουμε το ρεύμα, να κερδίσουμε καλύτερη τιμή στα προϊόντα μας. Δεν μπορεί από τον προμαχώνα να μπαίνουν τα πάντα και να μην ελέγχεται τίποτα. Δεν μπορεί οι κτηνοτρόφοι το γάλα να τους το έχουν πάει 60 λεπτά και στο ράφι να είναι 1 ευρώ και. Κάποια πράγματα δεν γίνονται και θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται έλεγχοι. Για παράδειγμα, ισοζύγια στους μήλους, ισοζύγια στα γαλατάδικα. Βλέπουμε ότι κάνουν διαφημίσεις ότι πουλάνε ελληνικό γάλα. Ελληνικό γάλα δεν πουλάει καμία εταιρεία. Ας κάνουν ελέγχους. Τα βασικά αιτήματα διεκδικήσεις του Οργανωμένου Αγροτικού Κινήματος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων είναι τα εξής: μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου, συντάξεις αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότησες, ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές από όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις. Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις ενισχύσεις. Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί το ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών. Να μην μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ προαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα και κατάργηση των τεκμηρίων. Τέλος, οι αγρότες ζητούν να σταματήσει η ποινικοποίηση των αγώνων και να καταργηθούν τα αγροδικεία. Είναι η πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων. Πιστεύω ότι όλη η εβδομάδα θα είναι μια κρίσιμη εβδομάδα να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι αγρότες. Η μέρα η σημερινή είναι βέβαια μια μέρα κρίσης που θα ξεκινήσει ο αγώνας και θα προβούμε και σε άλλες ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Τα αιτήματά μας είναι γνωστά εδώ και χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι από τα αιτήματά μας. Δεν έχει καταρχήν λυθεί κανένα από τα αιτήματα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή έχει από το 2016 τα έχουμε στους δρόμους, τα πιο πρόσφατα, τα οποία αναφέραμε το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Πιστεύω ότι αυτή τη συγκυρία που είναι αυτή μια εποχή δύσκολη για την κυβέρνηση, να μπορέσει να πέσει πάνω στα προβλήματά μας και να λύσει τουλάχιστον κάποια από αυτά τα οποία απαιτούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συστράτευση δυνάμεων και βλέπουμε. Στόχος μας είναι ο Προμαχώνας, είναι ένα μεγάλο σημείο ποίησης. Πρέπει να φτάσουμε εκεί, αλλά πρέπει να έρθει και ο κόσμος να ενισχύσει τον μπλόκο. Πάντως, την Τετάρτη υπάρχουν αγροτοδικεία. Αυτό σας κρατάει ένα βήμα πίσω, το ότι θα στείλετε και πάλι στα δικαστήρια? Κοιτάξτε να δείτε, ο αγώνας πάντα έχει και θύματα, δεν γίνεται διαφορετικά. Καταρχήν πρέπει την Τετάρτη να στηρίξουμε όλοι τους αγρότες που έχουν τα αγροτοδικεία και πρέπει να το κάνουμε πάντα αυτό. Και από εκεί και πέρα καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να ενισχύσει τον μπλόκο. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Σίγουρα χωρίς αγώνα δεν μπορεί να κερδιθεί κάτι. Από το ίντερνετ και από τον καναπέ δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Όλα γίνονται με αγώνα. Δυστυχώς το είπαμε και την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ για τη Μακεδονία. Μάλλον χρειάζεται πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για να μπορέσουμε να κινηθούμε ελεύθερα πλέον στο όνομά μας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο όνομάς μας έχει μείνει τελευταίο σε πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, ναι. Θα συνεχίσουμε τη διαμαρτυρία μας εδώ, στον κόμβο του Λευκώνα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε στη συνόηση και μετά άλλα τα μπλόκα τι πρόκειται να γίνει. Είναι μικρή η δύναμη για εσάς, είναι ανασταλτικός παράγοντας του να προχωρήσετε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις? Η δύναμη σαφώς και είναι μικρή. Θα κοιτάξουμε μήπως μπορέσουμε να το δυναμώσουμε κι άλλο τον μπλόκο. Γιατί τα προβλήματα, όπως ξέρετε κι εσείς, τρέχουν. Οπότε θα κοιτάξουμε να ευαισθητοποιήσουμε κι άλλους συναδέλφους. Μήπως τυχόν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπίσουμε τηλεφωνικά τον Δημήτρη Κότα, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μία είδηση από τον Δήμο Βυσσαλτίας, όπου τον επόμενο μήνα θα υποδεχόμασταν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Και λέω θα, διότι ο Δημήτρης μας έχει άλλα νέα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Ήταν να επισκεφθεί την Νιγρήτα στις 21 του Φεβρουαρίου, η μέρα της απελευθέρωσης της πόλης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, φαίνεται ότι εκεί και εκεί μάλλον, όπως έγινε και χθες στη Θεσσαλονίκη, αν και παρευρέθηκε στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσική, ο κύριος Παυλόπουλος στην Ιερίτα από ό,τι φαίνεται είναι ανεπιθύμητος, διότι πριν από λίγη ώρα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να
Τέθηκε το θέμα της ανακήρυξης του σε επίτιμο δημότη και οι τιμές οι οποίες αποδίδονται κατά την επίσκεψη σε πόλεις της χώρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με 17 ψήφους όχι στην ανακήρυξη του Προκόπη Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη, ενώ 9 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της ανακήρυξης του κ. Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη Βυσσαλτίας. Τώρα θα δούμε, θα έχουμε προφανώς και αύριο δηλώσεις της Δημάρχου αλλά και των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων, να δούμε τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, αν δηλαδή θα έρθει και δεν θα ανακηρυχθεί σε επίτιμος δημότης. Δεν θα έρθει, λένε οι 17 δημοτικοί σύμβουλοι, όχι στην επίσκεψη. Αυτό θα διευκρινιστεί τις επόμενες ώρες. Το θέμα λοιπόν τέθηκε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση ήταν αυτή, όχι δηλαδή στην επίσκεψη του κυρίου Παυλόπουλου. Ενδεικτικά έτσι να σας μεταφέρω και... Όχι στην επίσκεψη ή όχι στην ανακήρυξη του ως επίτιμου δημότης. Υπάρχει μια ειδοποίηση διαφορά σε αυτό, Δημήτρη. Υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι που είπαν όχι στην επίσκεψη, άλλοι είπαν όχι στην ανακήρυξη. Οπότε 17 είναι κατά. Επομένως πάει στο ότι... Ναι, το θέμα της ψηφοφορίας ποιο ήταν. Όχι σε ανακήρυξη επίτιμου δημότη ή όχι στην επίσκεψη γενικά. Αυτό θα το διασταυρώσουμε και θα το δούμε. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα θέμα από το άλλο. Μπορεί να έρθει να παρευθεί ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν συνεπάγεται ότι θα πάρει και το κλειδί της πόλης, βέβαια, με την παράστασή του εκεί, αλλά θα πρέπει να σου διευκρινίσουν τι ακριβώς ψηφίσαν και τι συνεπάγεται. Ενδεικτικά να πούμε ότι υπήρχαν τοποθετήσεις. Ο επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης, ο κ. Καλατζής, είπε πως ο πρόεδρος των Σκοπίων έχει μια ξεκάθαρη θέση και λέει ότι δεν υπογράφει τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο δικός μας ο πρόεδρος βολεύεται στην όλη κατάσταση, δεν αντιδρά, είπε ο κύριος Καλαϊτζής, δεν εκφράζει την άποψή του. Πριν 2 χρόνια από την Αμφίπολη είχε πει ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Σήμερα μούγκα, τίποτα, εγώ προσωπικά δεν θα ψηφίσω για την ανακήρυξη του ως επίτιμος δημότης. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Χαράλαμπος Τερζίδης, είπε πως δεν χρειάζεται να έρθει ο κύριος Παυλόπουλος στην Νιγρήτα, στη Βυσσαλτία. Φανταστείτε, λέει, να έρθει, να υπάρχουν εντάσεις, ΜΑΤ και δακρυγόνα. Συντάσσομαι με αυτό που είπε ο κύριος Καλαϊτζής, να ενημερωθεί και να μην έρθει στην Νιγρήτα. Επίσης, άλλη ενδεικτική τοποθέτηση είναι της κυρίας Ευαγγελούδη Ευαγγελίας, είναι ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Επιθυμώ μόνο ο λαός της Νιγρήτας να αποδώσει τιμές στους προγόνους του με ανιδιοτέλεια, ειλικρίνεια, περηφάνεια και αποφασιστικότητα. Με λύπη μου, λέει η κυρία Ευαγγελούδη, γιατί είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων περιστάσεων, θα πω όχι στην ανακήρυξη του κυρίου Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη. Ο κύριος Ψαράς από την Συμπολίτευση, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια διαφορετική πρόταση να υποδεχθούμε, λέει, τον κύριο Παυλόπουλο, αλλά να διαμαρτυρηθούμε όχι με γιουχαΐσματα, αλλά με μαύρες σημαίες στα χέρια. Ο κύριος Πασχαλίδης, πρώην συνεργάτης κυρίας Σουτουβίτσα, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ψηφίζω όχι στην επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας λόγω της συγκεκριμένης συγκυρίας και όχι επειδή δεν σεβόμαστε τον θεσμό, είπε ο κύριος Πασχαλίδης. Και τέλος, μια τοποθέτηση του κυρίου Τσερβίστα, είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, συντάσσεται με την πρόταση της Δημάρχου, δηλαδή να επισκεφθεί ο κύριος Παυλόπουλος στην Βυσσαλτία. Ναι, πρέπει να έρθει ο κύριος Παυλόπουλος, ναι, πρέπει να τιμήσει την πόλη, ναι, πρέπει να τον τιμήσουμε με τις τιμές που αρμόζει και όπως γίνεται σε άλλες πόλεις και στο παρελθόν, Θανάση. Μάλιστα. Η άποψη της Δημάρχου. Η Δήμαρχος στην τοποθέτηση, στην αρχική της τοποθέτηση, αναφέρθηκε έτσι στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα έτσι, με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά εδώ, όπως είπε, τιμούμε τον θεσμό του κυρίου Παυλόπουλου. Μάλιστα. Αύριο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, Δημήτρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλά. Καλό σου βράδυ. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησαν έντονες βροχοπτώσεις στο νομό Σερών το Σαββατοκύριακο. Ανέβηκε η στάθμη του ποταμού Αγκίτη, πλημμύρες είχαμε στην Αγκίστα, στη Λευκοθέα, στο Δήμο Βυσσαλτίας, στο Καστανοχώρι και στη Δάφνη. Επίσης στο Ψυχικό, ενώ 2.500 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων καταστράφηκαν στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά.
Σοβαρά προβλήματα δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο νομό Σερών το Σαββατοκύριακο. Ανέβηκε η στάθμη του ποταμού Αγκίτη, πλημμύρες είχαμε στην Αγκίστα, στη Λευκοθέα, στο Δήμο Βυσαλτίας, στο Καστανοχώρι και στη Δάφνη. Τρεις συνεχόμενες μέρες έβρεχε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά με αποτέλεσμα να σπάσουν αναχώματα στον Αηγιάννη, στο Νέο Σκοπό και στο Νέο Σούλη. Οι καταστροφές ήταν μεγάλες στο Δήμο, αφού 2.500 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης καταστράφηκαν και έτσι ζητήθηκε να τεθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από το Σάββατο το βράδυ στις 8.30 ώρα, σε συνεχή επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Μουησιάδη, ζητήθηκε από τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά και από τις τεχνικές υπηρεσίες και από τον Δήμαρχο να τεθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή η περιοχή του Νεοσουλίου, του Νεοχωρίου και του Νέου Σκοπού, καθώς πλημμύρισαν από αυτό το φαινόμενο πάνω από 2.500 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ο Δήμαρχος του Εμμανουήλ Παπά, ο κύριος Νότας, μας απέστειλε ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει την κατάσταση που έχει σημειωθεί στο Δήμο του και κάναμε τις άμεσες παρεμβάσεις και το διαβιβάσαμε άμεσα στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιμένως με τα έγγραφα αυτά του Δήμου και το έγγραφο της υποδιεύσης τεχνικών έργων που απαιτείται για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, των ζημιών αλλά και των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, θα προωθηθεί το αίτημα το σχετικό στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να υπάρχει δυνατότητα κήρυξης των περιοχών αυτών και δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων για να μην έχουμε και στη συνέχεια και άλλα προβλήματα. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρίσκονται επιποδός ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές στις περιοχές κατά το δυνατό γρηγορότερα. Σήμερα το πρωί μίλησα με την προϊσταμένη του ΕΛΓΑ, την κυρία Δημοπούλου. Ενημερώσαμε τους γραμματείς και τους κατατόπου ανταποκριτές του ΕΛΓΑ που εργάζονται στο Δήμο μας. Θα ενημερωθούν οι τρεις κοινότητες και εν διάφτη περιπτώσει οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόβλημα να μπορέσουν να πάνε οι άνθρωποι και από αύριο, μεθαύριο θα έρθουν και οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ να δουν την κατάσταση. Γιατί κυρίως υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες μυδικής, η οποία είναι πολιτής καλλιέργεια, δηλαδή τριφύλια, τα οποία αυτή την περίοδο, αν και Ιανουάριος, θα μείνουν πίσω και αυτό θα φανεί στην παραγωγή που δεν θα έχουν την άνοιξη. Κάμε την κήρυξη, τους δίνει τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης, δηλαδή να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία. Το βασικότερο και η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και με πόρους από την πολιτεία. Οι αρμόδιοι πάντως βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις από αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το παρακολουθούμε. Τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, υπάρχουν δυνατότητα να σημειωθούν κάποιες βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είναι σε εξέλιξη επομένως και σε αναμονή με βάση την ΕΜΗ να δούμε τι θα κάνουμε. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου, Στάθης Ασπιώτης, σχολιάζει την αύξηση του κατώτατου μισθού και τι ακριβώς σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 645 ευρώ μεικτά. Ως την κορυφαία και πλέον εμβληματική πράξη με την οποία υπηρετούμε τον βασικό μας στόχο για την ενίσχυση της θέσης και του εισοδήματος των εργαζομένων, χαρακτηρίζει Υπουργός Εργασίας την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυρία Αχτσιόγλου σημειώνει ότι πέραν της αύξησης του κατώτατου μισθού έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων, όπως η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εργασίας αποκαλύπτει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα οδηγήσει σε αύξηση συνολικά 24 επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν και τα οποία στηρίζουν περισσότερους από 280.000 συμπολίτες μας. Οποιαδήποτε αύξηση που αφορά τον εκατότατο μισθό για εμάς είναι καλοδεχούμενη, είναι θετική. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν ξεχνάμε ότι η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε σημαία την επαναφορά του εκατότατου μισθού να είναι στα 751 ευρώ. Επομένως αυτό δεν το ξεχνάμε και είναι για εμάς από τα βασικά μας ζητήματα. Τώρα, να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτή η αύξηση. Οι πληροφορίες που έχουμε, βέβαια, είναι ότι θα κυμανθεί περίπου από 5 μέχρι 10%. Περιμένουμε λοιπόν την τελική απόφαση. Αν πούμε την περίπτωση ότι πάρουμε την καλύτερη περίπτωση του 10%, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία αύξηση στον 100 το μισθό που είναι σήμερα τα 586, περίπου στα 630 με 640 ευρώ. Είναι σημαντικό βέβαια το ποσό αυτό.
Και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τα καταστήματα Παπαϊωάννου είναι κοντά σας με τις χαμηλότερες τιμές. Θερμάστρα Κουμπτέλ 2.800 βατ μόνο 54. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ με ανεμιστήρα μόνο 45. Θερμάστρα Κουάρτς 2.200 βατ μόνο 45. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ μόνο 28.80. Θερμάστρα Χαλαζία 1.800 βατ μόνο 24.90. Θερμάστρες οικονομικές για να ζεσταθείτε χωρίς να καείτε. Έλατε τώρα στα Home Plus Παπαϊωάννου, στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Μυστήριο καλύπτει υπόθεση απαγωγής ληστείας στην Καβάλα, την οποία ερευνά η ασφάλεια και όπου η λία εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά, 43χρονος επιχειρηματίας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι στις 25 Ιανουαρίου άγνωστοι δράστες φορώντας κουκούρες τον περίμεναν έξω από το σπίτι του στην Καβάλα, απειλώντας τον και πώς έχουν απαγάγει την κόρη του. Προκειμένου να την απελευθερώσουν, ζήτησαν 4 εκατομμύρια ευρώ. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Συνεργάτες για εθελοντική εργασία μέσα από σύσκεψη για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στο Δήμο Σερών αναζητά ο Δήμος Σερών, οι οποίοι θα βοηθήσουν σε όλους τους τομείς ευθύνης του Δήμου Σερών. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις εθελοντισμού υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ο Δήμος Σερών έχει εντάξει στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης ένα έργο περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα αυτό έχουμε φροντίσει, εκτός από δράσεις που έχουν να κάνουν με κλασικές αστικές αναπλάσεις, δράση εξοικονόμηση ενέργειας και δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων, έχουμε δώσει μία έμφαση στην ανάπτυξη των δράσεων εθελοντισμού. Έχουμε φροντίσει λοιπόν να εντάξουμε ένα προϋπολογισμό 45.000 ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας του εθελοντισμού στο Δήμο Σερών και στην προώθηση δράσεων που αναλαμβάνουν οι εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Όπως δηλαδή, ποιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι? Λοιπόν, αυτό το νόημα είχε ακριβώς η σημερινή συνάντηση. Καλέστηκαν οι ενεργοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον εθελοντισμό. Σήμερα αυτό που έχει καταγραφεί και πρόκειται να γίνει με τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα, σε πρώτο στάδιο θα γίνει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής του συνόλου των ομάδων αυτών και των δράσεων που προγραμματίζουν, μια σειρά από ενημερωτικές ημερίδες για την προώθηση της κουλτούρας του εθελοντισμού, του νοήματός του και πώς θα μπορούσαν να προσελκυθούν νέοι άνθρωποι και περισσότερος κόσμος για να αρχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά. Και από εκεί και πέρα μια σειρά από σεμινάρια για την περαιτέρω κατάρτιση του δικτύου εθελοντών που θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτω από αυτήν την ομπρέλα και προφανώς και μια σειρά από δράσεις, τις οποίες σήμερα συζητήσαμε με τους φορείς, θα τις καταγράψουν και θα μας τις φέρουν γραπτώς για να τις εντάξουμε στο δικό μας σχεδιασμό ως Δήμο. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Σερών κάλεσε σε διάλογο τους συλλόγους και τις ομάδες εθελοντών του Δήμου με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στόχος του προγράμματος, σύμφωνα με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης Κώστα Καρπουχτσή, είναι η προώθηση δράσεων από εθελοντικές ομάδες στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερών. Σήμερα φάνηκε ότι υπάρχει ένα δυναμικό στο Δήμο Σερών που ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό. Αυτό που λείπει ίσως είναι να μπουν κάτω από την ομπρέλα κάποιοι επίσημοι φορέα και να λαμβάνουν τόσο υποστήριξη από το φορέα αυτό και να αρχίσουν να αποκτούν και μια αλληλεπίδραση και μια διασύνδεση λίγο μεταξύ τους. Γιατί πολλές φορές γίνονται πράγματα, καλό είναι να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη, αλλά να υπάρχει αλληλοβοήθεια και αλληλοσυμπλήρωση. Θα είναι υπό ομάδες οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες, όπως άλλωστε σήμερα έτσι λειτουργεί και το δίκτυο εθελοντών. Απλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πιο σωστή δομή γύρω από αυτό για να γίνονται δράσεις πιο συντονισμένα και να αρχίσουμε να ανοίξουμε λίγο το κανάλι και το διάβλο επικοινωνίας μεταξύ αυτών των μεμονωμένων ομάδων και του Δήμου Σερών. Την επιβράβευση των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του κτηματολογίου εξέφρασε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσο. Μάλιστα, σύμφωνα με την Επίτροπο, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 83,4
2.500.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020. Την επιβράβευση των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του κτηματολογίου εξέφρασε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου, ανακοινώνοντας την έγκριση συγχρηματοδοτούμενων πόρων 83,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συγχρηματοδότηση του μεγάλου έργου του ελληνικού κτηματολογίου για την κτηματογράφηση του υπολείπου της χώρας αφορά στην τέταρτη γενιά κτηματογράφησης. Η διαδικασία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συλλογή δηλώσεων σε 40 περιφερειακές ενότητες από τον περασμένο Νοέμβρη και αφορά στην κτηματογράφηση 16,5 εκατομμυρίων δικαιωμάτων σε μια έκταση που αντιστοιχεί στο 63% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα, εξοβελίζοντας χρόνιες παθογένειες. Ύστερα από δεκαετίες κολλησιεργιών, υλοποιούμε μια βαθιά τομή υψής της σημασίας, ενταγμένη στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική πολιτική, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Και καταλήγει. Μια σύγχρονη χώρα χρειάζεται ένα αξιόπιστο κτηματολόγιο, τονίζει η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου. Το ελληνικό κτηματολόγιο δεν αποτελεί μόνο ουσιαστικό εργαλείο για τον συνεκτικό χωροταξικό σχεδιασμό και τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους Έλληνες πολίτες για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και αξιόπιστα στοιχεία σε κρατικές υπηρεσίες και επενδυτές, καταλήγει η Επίτροπος. Εκπληκτικές προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς και σας βγάζουν πάντα κερδισμένους μόνο στα Κάντζας. Δευτέρα έως Τετάρτη. Μπούτι από ελληνικό νοπό κοτόπουλο, το κιλό μόνο 2,25. Κιμάς ανάμεικτος νοπός ελληνικός, μόνο 4,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, το κιλό με 8,50. Κρις-κρις τόστ στα Ρένιο, 700 γραμμάρια με 98 λεπτά. Λίστερ στοματικό διάλειμμα 250 ml με 1,70. Αλλά και όμο κουτί 45 μεζούρες, μόνο 4,50. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Ότι είμαστε γεννημένοι για τα μεγάλα παιχνίδια. Και στα μεγάλα παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε με μεγαλύτερες. Πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Μπες στο νέο πάμεστοίχημα.gr με νέες, ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Πάμεστοίχημα.gr. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Την Βασιλόπιτά τους έκοψαν τα μέλη του Συλλόγου Ηλιακτίδα, φίλοι και γονείς των ατόμων με αυτισμό. Η επιτυχημένη εκδήλωση συγκέντρωσε πολύ κόσμο, ενώ στην εκδήλωση προβλήθηκαν βίντεο για τον απολογισμό της δράσης του Συλλόγου, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη στήριξη αυτών των ανθρώπων. Τη Βασιλόπιτά τους έκοψαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων, Φίλων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό, η Ηλιακτίδα. Ο κόσμος αποφερόμαστε εμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ελπίζουμε και εμείς να είμαστε εντάξει αυτές τις εκκλήνσεις που ανοίγουν, γιατί πραγματικά έχουμε δημιουργήσει μια δομή κατάπτυξη με αυτισμό και γενικώς παλεύουμε στην προσπάθεια και να εντάξουμε τα παιδιά μας, και φυσικά και να ενημερώσουμε και την κοινωνία για αυτή την αναπηρία. Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενίας και ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Πολλοί ήταν εκείνοι που παραβρέθηκαν και αγκάλιασαν τα μέλη του Συλλόγου. Συμφωνήσω με ένα ευχαριστώ κάθε φορά να το πω αυτό, αλλά στην τοπική κοινωνία των εκκλησίων, γιατί το κέντρο μας είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως η κοινότητα μας έχει αγκαλιάσει όλη την τοπική κοινωνία, το σχολείο και φυσικά όλες οι υπηρεσίες, να πούμε ότι απλοί άνθρωποι, γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά και η ευρύτερη κοινωνία μας έχει αγκαλιάσει και μας στηρίζει, γιατί πιστεύω ότι βλέπουμε ότι κάνουμε έργο και γι' αυτό θέλουμε να στηρίζουμε και γι' αυτό το ευχαριστούμε και θέλουμε να πάμε δίπλα μας. Τα παιδιά με αυτισμό χρειάζονται τη στήριξη όχι μόνο της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας. Ήταν το μήνυμα που έστειλε και φέτος η Ηλιακτίδα. Να παρακολουθούν τις δράσεις μας μέσω του διαδικτύου και για να βλέπουμε ότι πράγματι προσπαθούμε και φυσικά τους δίνουμε δίπλα μας και σε έναν επόμενο στόχο που έχουμε βάλει στο να δημιουργήσουμε στέγες πλέον προστατευόμενης διαβίωσης για τα άτομα με αυτισμό, γιατί
όλοι οι γονείς που έχουν άτομα με αναπηρία σκέφτονται τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά μετά το θάνατο. Οπότε αυτός ο στόχος βέβαια είναι ένας στόχος πάρα πολύ μεγάλος. Οπωσδήποτε χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας πρωτίστως για να μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας. Αλλά όμως και η κοινωνία όταν είναι δίπλα μας πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.